Κρατήστε την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού μας και αντισταθείτε στη μαζοποίηση των ανθρώπων. Ελπίζουμε σε εσάς. Ανάμεσά σας βλέπουμε τους μελλοντικούς διαπρεπείς επιστήμονες και τεχνοκράτες, τους άξιους πολιτικούς, τους διακεκριμένους πνευματικούς ανθρώπους, τους φωτισμένους ηγέτες μας. Αγωνιστείτε λοιπόν να κατακτήσετε τη ζωή και την επιστήμη, να διακριθείτε στους διαφόρους τομείς της ζωής. Έχετε όμως υπόψη σας ότι όσο ψηλά και αν ανεβείτε, αν δεν έχετε ανθρωπιά, χριστιανικές αρετές, αν δεν έχετε ήθος, δεν θα ευδοκιμήσετε πουθενά. Γιατί πάσατε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία, ουσοφία φαίνεται. Ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερο ανθρώπους και λιγότερο σοφούς. Με την ανθρωπιά σας, με την κατάκτηση της επιστήμης, με το ήθος σας, φροντίστε να αποτελείτε πρότυπα για μίμηση. Έτσι θα σας καμαρώνει οι γονείς σας και οι καθηγητές σας, η τοπική κοινωνία. Θα σας καμαρώνει όλη η Ελλάδα και γιατί όχι ο κόσμος ολόκληρος. Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Καλές σπουδές και καλή επιτυχία στους στόχους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Λόγος παρενετικός ήταν ο τίτλος της ομιλίας. Ευχαριστούμε. Να πέσει λίγο η οθόνη, να έρθει ο κύριος Κασκαρέλης να μας μιλήσει για τον αείμνηστο Γεώργιο Μαυρούλια. Ο Γιώργος ο Κασκαρέλης είναι ένας... Χριστό. Είναι ένας μόνιμος συνεργάτης, όχι μόνο του Δήμου, αλλά όλων μας. Έχει πολλές φορές γράψει πολλά βιβλία, ιστορικά, όχι μόνο για το Δήμο, για το Κιάτο, αλλά και για τα χωριά της περιοχής. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Έχεις το λόγο. Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι από το βιβλίο μου, το οποίο τώρα στο κατόπιν παράκληση του Δήμου Σιγιονίων. Ευεργέτες και δωρητές της πόλης του Κιάτου. Λοιπόν, είχαμε κάνει τότε μια γιορτή με το Δήμο Σιγιονίων και το παρουσιάσαμε επ' ευκαιρία και της τελευταίας μεγάλης δωρεάς που γίνει, της δωρεάς της οικογένειας του Νικολάου του Τσάνη. Το περισσότερο στο Δήμο Σιγιονίων. Να μιλήσουμε για τον Γιώργο τον Μαυρούλια. Θα προβληθεί τελικά το στικάκι. Γιώργο, έλα λίγο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ο Γιώργος Μαυρούλιας γεννήθηκε το 1880, όπως ακριβώς αναγράφεται στο μικρό αρένο του Δήμου Σιγιώνος. Ήταν μια χρονιά που γεννήθηκαν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μαζί με τον Γιώργο τον Μαυρούλια στο μικρό αρένο του Δήμου Σιγιώνος το 1880. Ήταν ο Μπαμπούκης ο Σωτήρης της μεγάλης οικογένειας των Μπαμπουκαίων, πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821, καθηγητές πανεπιστημίου, αγωνιστές και λόγοι. Ήταν ο Παναγιωτόπουλος ο Αριστομένης, η οικογένεια προοδευτική, η οποία δόρισε στο Κιάτο τη μισή πλατεία Ελευθερίας, την οποία τη βλέπετε δίπλα. Ήταν ο Προυμιστός ο Νίκος, ο οποίος δόρισε στο Δήμο Σιγιώνος την πλατεία αυτή την ονομάζουμε σήμερα πλατεία Προυμιστού, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο. Ήταν ο Φρατζής ο Νίκος της μεγάλης οικογένειας των βουλευτής των Φιλελευθέρων. Ήταν πάρα πολύ λοιπόν αυτή, όπως ο Σκοδάς, ο Χαρίλος, η οικογένειά του έκανε δωρεάν το σημερινό πολιτιστικό κέντρο Κιάτου. Βλέπετε λοιπόν ότι τον ίδιο χρόνο, το 1880, γεννήθηκαν στο Κιάτο όλοι αυτοί οι στο Κιάτο και ο πατέρας ήταν ο Αναστάσιος Μαυρούλιας, είχε κρεοπωλείο. Επήγε στρατιώτης, αλλά δεν έμεινε στο Κιάτο, ταξίδεψε στις ΗΠΑ το έτος 1905.
Εκεί τότε τους, οι περισσότεροι πήγαιναν ατμοπλοϊκά, έφυγε με το πλοίο Ρώμα από τον Πειραιά και έφτασε στο λιμάνι Ellis Island της Νέας Υόρκης στις 5 Απριλίου του 1905. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην αρχή δούλεψε στα σιδηροδρομικά δίκτυα, εργάτης, από τους σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως είχε το επιχειρηματικό δαιμόνιο μέσα του και γι' αυτό το έτος από το 1905 μέχρι το 1910 φεύγει από τις γραμμές και γίνεται αυτός ο εργοδότης, δηλαδή φτιάχνει ένα συνεργείο 50 περίπου ατόμων και δουλεύει υπεργολαβικά για τα σιδηροδρομικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1915 αποκτά την υπηκότητα του Αμερικανού πολίτη, αλλά αλλάζει όπως συνηθίζεται το όνομά του. Στο εξωτερικό τα περισσότερα ονόματα όπως έρχεται είναι δυσύλλαβα. Εδώ στην Ελλάδα είναι πολυσύλλαβα και δύσκολα προφέρονται. Θα γίνει λοιπόν από Γεώργιος Τζορτζ και από Μαυρούλιας θα γίνει Μόρις. Αυτό είναι το επίσημο όνομά του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1920 συμβαίνει ένα πρωτοφανές γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο θα κρατήσει 13 ολόκληρα χρόνια, 1920-1933, υπό το απαγόρευση. Δεν απαγορεύτηκαν μόνο τα βαριά ποτά, αλλά απαγορεύτηκαν και τα ελαφρά ποτά. Αν ανοίξετε το διαδίκτυο και βάλετε τη λέξη πρωτοαπαγόρευση, θα δείτε διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανδρών και γυναικών, που λέγονται «We want beer», είχε απαγορευτεί και η μπύρα. Στο διάστημα αυτό, ο Γιώργος Μαυρούλιας, επιχειρηματικό δαιμόνιο, όπως έκαναν και πάρα πολλοί Αμερικανοί, είχε το δικό του παράνομο αποστακτήριο. Και πλούτησε. Πλούτησε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα κατόπιν, μετά το 1933, βέβαια, που όλα αυτά γίνανε νόμιμα, ήρθε υπό το απαγόρευση να έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία. Συνέχισε τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το 1930 είχε γίνει τόσο πλούσιος και είχε τέτοια επιρροή στην Ινδιανάπολη, ώστε εκλέγει δήμαρχο της δικής του επιλογής. Ασχολείται με τα πολιτικά και επηρεάζει και τους πολιτικούς. Όμως δεν ξεχνάει ποτέ την πατρίδα του, εδώ το κάτω. Βοηθούσε τους κατανιώτες της Αμερικής. Το 1929 γίνεται η λεγόμενη το Great Depression, δηλαδή η οικονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καταραίει το χρηματιστήριο και μένει πολύ κόσμος άνεργος. Ο Γιώργος Μαυρούλιας περιθάπτει τους οικειονίους και τους βρίσκει δουλειά. Το 1932, όχι το 30 όπως είπε ο Δήμαρχος, το 1932 και μετά από 27 χρόνια επισκέπτεται το ΚΑΠΕ. Ήταν ο μόνος τότε που κυκλοφορούσε μεγάλη λιμουζίνα, είχε νοικιάσει από την Αθήνα μεγάλη λιμουζίνα, φόραγε αμερικανικά ρούχα και δαπανούσε τεράστια ποσά. Με τις παρέες του για τη διασκέδασή του στο κάτω. Παρότι δεν ήταν μόνιμος κάτοικος στο κάτω, εκείνη την εποχή ο πρόεδρος της κοινότητας Οικειονίας, ο Αργύριος ο Γκράβας, προκυρήσει το λεγόμενο ερανικό κατάλογο. Δεν ήταν καθόλου ιρανικός, ήταν υποχρεωτικός για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και πλατιών της πόλης του Κιάτου από την τότε ιδιωτική εταιρεία, την εταιρεία Κιάτου Βέλου Περιχώρου. Ήταν εδώ ο Μαυρούλιας ο Γιώργος και συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, παρότι δεν είχε υποχρέωση. Τώρα ο Γιώργος ο Μαυρούλιας έμεινε ανύπαρκτος. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν έκανε παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς ακολουθούν αυτά τα οποία θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν έχει τραβηχθεί έξω από το σπίτι του που ήταν στις γραμμές, ο δός μεταμορφώσης ο Κύρος, εκεί περίπου που είναι σήμερα η οικία του Παπατόλη και η οικία του Γεωργίου Αλεξανδρή του Αλεξίου. Στο ίδιο μέρος τότε, δεν ξέρω αν υπήρχε τότε, ήταν και το ξενοδοχείο Αλεξανδρή, το οποίο είχε επιταχθεί στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο Γιώργος Μαυρούλιας επίσης, εκτός της μεγάλης δωρεά που έκανε, ήταν δωρητής για την κατασκευή του τρίτου ιερού ναού της Μεταμόρφωσης Σωτήρος. Αυτός ο οποίος βλέπετε τον ναό, το έχουμε πει χίλιες φορές, είναι ο τρίτος ναός. Ο πρώτος έγινε το 1858, πάρα πολύ μικρός, στην ίδια θέση. Ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές ήταν ο Γρηγόριος Κορκιδάς, ο οποίος έγινε κατόπιν και δήμαρχος. Και απήτησε, επειδή έδωσε τα περισσότερα λεφτά, να ονομαστεί ο ναός από το γιο του, το Σωτήρι, που ήταν τότε 11 ετών.
Γι' αυτό ονομάστηκε και μεταμόρφωσε ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης ο Κορκυδάς μετά ήταν ο μοναδικός πρωθυπουργός από Γιάτα. Μεγάλος και τρανός. Ο δεύτερος ναός έγινε το 1902, τελείωσε. Εκεί πρωταγωνίστηκε ο προπάπας μου ο Γιώργος ο Κασκαρέλης του Αναστασίου. Και αυτός όμως ο ναός γκρεμίστηκε και έγινε ο σημερινός ο τρίτος ιερός ναός, στον οποίο χορηγός ήταν ο Γιώργος Μαυρούλιας. Γι' αυτό δεν έχει τονιστεί. Με πάρα πολλούς άλλους φυσικά, έχω γράψει σχετικό βιβλίο στους οποίους αναφέρονται όλοι οι χορηγοί. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1956 απέθανε ο Γιώργος Μαυρούλιας, αλλά προηγούμενα φρόντισε να κάνει τη διαθήκη του. Υπάρχουν δύο αποδέκτες. Ο ένας αποδέκτης είναι συγγενικά του πρόσωπα, οι πρόσωπα τα οποία τον βοήθησαν στο τέλος της ζωής του. Είναι η σκοτεινικογιά του στις ΗΠΑ. Είναι ο διαχειριστής της περιουσίας εδώ στο ΚΑΤΟ. Και είναι και άλλοι πολλοί. Όρισε όμως ότι όταν αυτοί αποβιώσουν, τα έσοδα κατευθύνονται προς το Ίδρυμα Υποκριτών Γεωργίου Μαυρούλια. Τώρα, τι έγινε, η άλλη τεράστια περιουσία του Γεωργίου Μαυρούλια δεν έχει αυτό διευκρινιστεί από ιστορικές πηγές. Το μόνο που ξέρουμε ότι είναι η τράπεζα η οποία πήρε το καταπίστευμα, η Bank of Indianapolis, άρχισε δικαστικό αγώνα με το συνεταίρο του Γεωργίου Μαυρούλια, αλλά δεν ξέρουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν πηγές. Επίσης, ο Γιώργος Μαυρούλιας ιδρύει αυτό το οποίο σας μίλησε και ο Δήμαρχος, το Ίδρυμα Μαυρούλια, παροχής υποτροφιών, και αφήνει κατά ξενοδόχο τον Τζον Κόνορ, σιγουρογράφο, και την τράπεζα της Ινδιανάπολης. Η τράπεζα της Ινδιανάπολης μετά συγχωνεύτηκε με την τράπεζα JP Morgan, η JP Morgan συγχωνεύτηκε μετά με την τράπεζα Chase Manhattan Bank και σε θυγατρική ακριβώς εταιρεία των δύο αυτών κολοσσών της Αμερικής ανατέθηκε η διαχείριση και τα παραπέρα είναι γνωστά και τα περιέγραψε ο Δήμαρχος μετά από τεράστιες προσπάθειες. Να κάνουμε και μία μία του Δημάρχου Θανάση Μανολίδη, ο οποίος κατόρθωσε με ανατροπήση, γιατί τότε ήταν μόνο για αγόρια και μόνο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επεκτάθηκε λοιπόν η υποτροφία για όλα τα πανεπιστήμια και για τα αγόρια και τα κορίτσια. Αλλά για δημότες πάντοτε της πόλης της Σικιώνος, εδώ, στο Κιάτο. Σκιώνα εγώ την αποκάλυψα, το Κιάτο δεν το αποκαλώ πλέον, αφού έχει βρεθεί έγγραφο σιγουρογραφικό δημοσιευθέν από το ανέκλητο δικαστήριο της Τρίπολης και μεταφραστέν με φαρδιά υπογραφή του κυρίου Αλέκου, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου της Επανάστασης 21 που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών και μας είπε ότι ο Κιάτος είναι ένας τσιφλικάς και τίποτα παραπάνω και πρέπει να πάψει η πόλη να ονομάζεται Κιάτο πλέον, όχι να βγάλουμε το όνομα ενός τσιφλικά ρε παιδιά. Αυτό είναι ιστορικά 100% βέβαιο. Σικιών λεγόταν η πόλη, Σικιών πρέπει να λέγεται. Είμαστε και οι αρχαιότεροι πόλεις όλης της Ελλάδος. Ιδρυθήσα το 2089 π.Χ. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την παράδοση. Είναι αυτό το οποίο είπε ο καθηγητής ο Άρης, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος και έδωσε πάρα πολλά ωραία μηνύματα, τα οποία φυσικά εγώ, Άρη, πολύ αμφιβάλλω αν θα εισακουστούν, διότι στην Αθήνα κυκλοφορώ και βλέπω εκεί πέρα πράγματα και θάματα. Εμείς τουλάχιστον μάθαμε γράμματα σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν αυτές οι ακρότες τις οποίες αναφέρεις εσύ. Τώρα και εγώ και ο Τάσος Νονάρδος που υπήρξε 6 χρόνια συμμαθητής μου στο γυμνάσιο και Λύκειο Κιάτου και τότε το Λύκειο Κιάτου για 3 ολόκληρα χρόνια, 67, 68, 69, είχε έρθει πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε περάσει Τάσο και τα πειραματικά σχολεία των Αθηνών. Διότι έτυχε να είναι μια καλή γενιά καθηγητών και μια καλή γενιά μαθητών. Αυτοί που κατευθύνονται στις θετικές επιστήμες πηγαίνανε μόνο 3 μήνες φοιτητής στην Αθήνα, εμείς που είμαστε στις θεωρητικές δεν πηγαίναμε καθόλου. Εγώ πέτυχα 20 στους 40.000 μόνο από αυτά τα οποία έμαθα στο Λύκειο και άλλους. Αυτά να τα λέμε, διότι από τη δική μας γενιά ξεπήρυσαν πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα ακριβώς, που τα είπε και ο Δήμαρχος, τι περιουσία, εγώ θα κάνω απλώς μία εδώ σύγκριση. Θεωρώ ότι δύο είναι οι ευεργέτες του Κιάτου, οι μεγαλύτεροι. Η μία είναι η οικογένεια Κανελοπούλου και ο άλλος είναι ο Γιώργος ο Μαυρούλιας.
Επειδή υπάρχει κάποια. Γελάει ο Τάσος Ρονάρδος, γίνει το εξής απίθανο. Στον συγκισμό Κανελοπούλου, τον εργατικό συγκισμό, πήγε ένας υπάλληλος του Δήμου και έβαλε μια πινακίδα Παναγιώτης Κανελόπουλος. Όπου είναι πρωθυπουργός, ακαδημαϊκός καθηγητής Πανεπιστημίου. Το ξέρετε όλοι. Πήγα στον Τάσο, τι πράγματα είναι αυτά, του λέω. Τι σχέση έχει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος με τον συγκισμό Κανελοπούλου. Και έστειλε ο Τάσος ένα μπογκατζί και τράβηξε τον Παναγιώτη. Ο συγκισμός, η οικογένεια Κανελοπούλου, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για αυτήν, γιατί μαζί με τον Γιώργο τον Μαυρούλια είναι οι μεγαλύτεροι δωρητές της πόλης του Κέντρου και πρέπει να τους τιμούμε. Ξεκίνησε με τον Ευθύμιο τον Κανελόπουλο, ο οποίος ήταν χρηματοδότης της Επανάστασης του 1821, μεγάλος σταθμιδέμπορος. Συνέχεια, ο Ευθύμιος Κανελόπουλος εξελέγει 6 φορές βουλευτής του Νομού Κορινθίας. Δύο ήταν τα παιδιά του ήταν ο Χαράλαμπος και ο Φώτιος. Ο Φώτιος ήταν εισαγγελέας, παραιτήθηκε, έγινε βουλευτής Κορινθίας. Ο Ευθύμιος ο Κανελόπουλος, ο Χαράλαμπος μάλλον ο Κανελόπουλος, ασχολήθηκε εδώ με το κέντρο με διαχείριση της περιουσίας του και ήταν και από τα διαδικτικά μέλη και αντιπρόεδρος του Συλλόγου άρα το 1893. Αυτός ο Χαράλαμπος ο Κανελόπουλος που έμενε εδώ σε κάτω έβγαλε δύο παιδιά. Ο ένας είναι Ευθύμιος Κανελόπουλος, 1785-1933, ο οποίος έγινε πρεσβευτής, ήταν εξ απορρίτων του Ελευθερίου Βενιζέλου με επικίνδυνες αποστολές στο εξωτερικό, είπα το σαρμοστή της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, στο Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης και προετοίμαζε τη μεγάλη εξόρμηση του ελληνικού στρατού για την απελευθέρωση των ελληνικών εδαφών. Η Ξαβερία Κανελοπούλου ήταν η αδερφή του, ηθοποιός, ποιήτρια, καθηγήτρια του ελληνικού οδείου που έκανε τη μεγάλη δωρεά των 4.800 στρεμμάτων και έγινε ο εργατικός συγκισμός Κανελοπούλου. Το ίδιο λοιπόν είναι και ο Γιώργος Μαυρούλιας, ο οποίος τα στρέμματα τα οποία δώρησε είναι περισσότερα, αλλά κυρίως τα έσοδα προέρχονται από τα ενίκια των καταστημάτων, τα οποία είναι στην οδό Μαυρούλια.